Ακολουθεί ο Νίκος Αγγελίδης, δημοσιογράφος στην ΕΡΤ με σπουδές και εργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συγγραφέας των βιβλίων «Όλες οι ΑΕΚ του κόσμου» και «Θα νικήσουμε» το ημερολόγιο του αγώνα κόντρα στο μαύρο της ΕΡΤ. Συντρόφισσες, σύντροφοι, φίλες και φίλοι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σέβεται και τιμά τους καθημερινούς αγώνες και τις αγωνίες των Ελλήνων της Διασποράς. Με παρεμβάσεις μας στο Κοινοβούλιο, αλλά και στις τοπικές κοινότητες, αναδεικνύουμε τα καθημερινά προβλήματα των Ομογενών, όπως είναι πρώτο και σημαντικότερο οι σοβαρές ελλείψεις στην παιδεία. Διεκδικούμε λύσεις βιώσιμες, ουσιαστικές, πραγματικές, απέναντι στο κακοστημένο παιχνίδι εκμετάλλευσης, στο οποίο επιδίδονται με διάφορα κόλπα και τεχνάσματα τα αστικά κόμματα. Η μοναδική λύση για το λαϊκό κόσμο που αναγκάστηκε να ξενιτευτεί, αναζητώντας την ελπίδα και ένα πιο ανθρώπινο αύριο, είναι η συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μέσα από το πέρασμα των χρόνων, ακόμα και σε εποχές δύσκολες, το ΚΚΕ έχει κρατήσει σταθερά το φρόνημα στήριξης των Ομογενών με κάθε δυνατό τρόπο, απέναντι στην παγερία διαφορία και κοροϊδία που αντιμετωπίζουν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Κυβερνήσεις με την ίδια προσωπίδα, την ίδια πολιτική εξαθλίωσης και εμπαιγμού του λαού. Τη στάση του ΚΚΕ απέναντι στους Έλληνες της Διασποράς προσπαθούν να δυναμητήσουν με κάθε τρόπο και ασύστολα ψεύδι τα μέσα μαζικής προπαγάνδας, τα κανάλια, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, τα sites που υπηρετούν έχοντας ρίξει λευκή πετσέτα κάθε διαταγή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως γινόταν και στο πρόσφατο παρελθόν με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με το νόμο έκτρωμα για την ψήφο των Ομογενών, ανοίγει τον ασκό του αιώλου, παραδίδοντας το εκλογικό σώμα στην τύχη του ή μάλλον στην ατυχία του, δίνοντας το δικαίωμα σε όποιον έχει ελληνική καταγωγή, άσχετα με το αν έχει άμεση και ουσιαστική σχέση με την Ελλάδα, να διαμορφώσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Σε κανένα κράτος του κόσμου δεν υφίσταται η δυνατότητα ψήφου χωρίς κανένα κριτήριο για τους κατοίκους του εξωτερικού. Ο πραγματικός κίνδυνος που ελοχεύει από τη σκόπιμη αυτή αλλαγή και διαμόρφωση, ή μάλλον καλύτερα παραμόρφωση του εκλογικού νόμου, είναι ο επηρεασμός του εκλογικού αποτελέσματος από ψηφοφόρους που δεν θα έχουν καμία σχέση με τη χώρα και δεν πρόκειται να βιώσουν καμία μα καμία από τις συνέπειες των πολιτικών τους επιλογών. Ο οποιοδήποτε που έχει ένα μακρινό πρόγονο ελληνικής καταγωγής θα μπορεί να εγγραφεί στους καταλόγους χωρίς να έχει την παραμικρή επαφή με την πραγματικότητα της Ελλάδας σήμερα. Και καλό είναι όλοι αυτοί οι ξενιτεμένοι φίλοι μας, ακόμα και τρίτης και τέταρτης γενιάς, να αγαπούν και να ποθούν την Ελλάδα. Το θέλουμε αυτό. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό πράγμα το συναίσθημα και η ρομαντική διάθεση από την πραγματικότητα της κοινωνίας εδώ στην Ελλάδα και της οικονομίας που ελέγχεται με τις γνωστές μονοπωλιακές μεθόδους, καταβαραθρώνοντας κάθε έννοια ηθικής και λογικής απέναντι στο λαό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βιάστηκε να περάσει στα μουλοχτά γρήγορα-γρήγορα και στο περιθώριο άλλων μεγάλων προβλημάτων το νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων. Την ίδια εποχή, και δεν είναι τυχαίο αυτό, ζούμε τον παραλογισμό ενός σχεδίου δήθεν διευθετήσεων στα ελληνοτουρκικά με αμερικανονατοϊκή εποπτεία, ενώ παράλληλα τούτες τις μέρες βρίσκεται σε εξέλιξη η ευρωενωσιακή επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα με την αποστολή και της φρεγάτας Ίδρα, με τις ευλογίες των ατοικών δυνάμεων που υπόσχονται να επιλύσουν το πρόβλημα της Ιεμένης, ρίχνοντας ακόμα περισσότερο λάδι στη φωτιά. Για το ΚΚΕ η ομογένεια είναι ένα σπουδαίο κεφάλαιο. Είναι οι νέοι μετανάστες και οι πιο παλιοί που αναζητούν στην Ελλάδα κομμάτια της ζωής τους. Είναι τα ηρωικά παιδιά των πολιτικών προσφύγων που σώθηκαν στις λαϊκές δημοκρατίες του τότε. Είναι τα παιδιά των ξεριζωμένων που αγαπούν με πάθος την Ελλάδα, έρχονται όσο μπορούν εδώ, γνωρίζουν την ελληνική πραγματικότητα και ονειρεύονται να ριζώσουν μία μέρα σε ελληνικό χώμα. Με αυτό το όνειρο πέρασα κι εγώ τα χρόνια μου εκεί στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, σε μια εποχή δύσκολη, με μεγάλες αντιθέσεις και ανατροπές και με τα αιμοβόρα νύχια του καπιταλισμού να μην χορταίνουν απέναντι στην εργατική τάξη και τις λαϊκές οικογένειες. Έχω ζήσει όμως μεγάλες στιγμές στα κινήματα εκεί, όπως η πορεία χιλιάδων κομμουνιστών στην καρδιά της Νέας Υόρκης, στο Μπρούκλιν.
και άλλα πολλά. Το ΚΚΕ σταθερά, με συνέπεια και με δυναμική, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον αγώνα των Ελλήνων της Διασποράς. Για την εκπαίδευση των παιδιών στην ελληνική γλώσσα, για την αναβάθμιση των συνθήκων δουλειάς των εκπαιδευτικών και άλλα πολυπίκυλα και σύνθετα καθημερινά προβλήματα. Η παρουσία του ΚΚΕ στο εξωτερικό αποτελεί εγγύηση και ασφάλεια για τους Έλληνες μετανάστες. Το απέδειξαν αυτό με την ψήφο τους στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, όπου το κόμμα μας πήρε συνολικά ένα ποσοστό της τάξης του 12%. Στη Δανία το ΚΚΕ ήταν πρώτο κόμμα με 25%, στη Νορβηγία δεύτερο με 15,91%, όπως και στην Αυστραλία και την Ελβετία. Μεγάλα ήταν τα ποσοστά μας στην Ιρλανδία, σχεδόν 20%, τη Μάλτα 18%, τη Σουηδία 17%, την Ουγγαρία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αυστρία, την Ισπανία, την Κύπρο. Πάμε δυνατά λοιπόν να δώσουμε ένα ακόμη δυνατό μήνυμα στις ευρωεκλογές. Με δυνατό ΚΚΕ για την πανευρωπαϊκή αντεπίθεση. Σπάμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα νικήσουμε.